έχει ανοιχτή υπόψη, έτσι. Είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία. Όπως και στο πρώτο λεπτό το ίδιο συμβαίνει. Εντάξει, ανοιχτή είναι όλα αυτά. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Μην δείτε ένα σκυλί, μια πέρτικα την ξεσηκώνει και λέτε γιατί δεν το έβγαλε έξω ο κριτής. Έχει δικαίωμα μία φορά ένα ξεπέταγμα. Εντάξει, αλλά λαμβάνετε υπόψη στο τέλος με τη συνολική του όλη την παρουσία που θα κάνει. Ενδέχεται ένα σκύλος ο οποίος να έχει ένα ξεπέταγμα, να είναι καλύτερος από ένα άλλο σκύλο ο οποίος δεν έχει κανένα ξεπέταγμα και να βγει αυτός που έχει το ξεπέταγμα. Έτσι, πάλι να μην πείτε ότι αμάν γιατί έγινε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ο κριτής έχει δικαίωμα με μία λευκή να κάνει επανάκληση, έχει δικαίωμα με δύο λευκές να δώσει μέχρι εξαίρετο. Υποτίθεται όμως η παρουσία του σκύλου να είναι καλή. Εντάξει, να μην σας φανεί περίεργο. Ο κριτής επίσης έχει ένα δικαίωμα να κάνει ένα σκύλο εφόσον πάει και εφόσον τον αρέσει και δεν κόψει κατά τη διάρκεια της επανάκλησης, μέχρι το βράδυ να τον κάνει επανάκληση. Μέχρι να ανοιχτώσει, να βγουν τάστρα που δεν θα βγουν σήμερα. Αν δεν βρει πουλιά. Λοιπόν, εντάξει, έχει το δικαίωμα, εφόσον όμως ο σκύλος θα πηγαίνει, έτσι. Έχει το δικαίωμα να τον κάνει όσες επανακλήσεις θέλει. Εντάξει. Και πάλι έχουμε καλή επιτυχία σε όλους σας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να έρχεται κοντά. Το τερέν, παιδιά, αν είναι δυνατόν, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, να μην είμαστε τερενοφάγοι, να το πάρουμε το τερέν σωστό, έτσι. Εκεί που θα σταματάει ένα σκυλί, να αρχίζει το άλλο. Αν έχει πολύ μεγάλο όργωμα κτλ, να το πάρουμε το σκυλί ή με το λουρί ή να τα αλλάξουμε. Δεν πιάνουμε τα σκυλί ποτέ αν δεν φωνάξει ο κριτής. Έτσι. Επίσης τα σκυλιά όσο το δυνατόν όταν τελειώσει μια φάση, όταν είναι στη λήξη, να έρχονται αμέσως. Έτσι. Δεν είναι να σφυράμε που και το σκυλί να πηγαίνει εκεί. Δεν θέλω να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να βγάλω από τέτοια αιτία σκυλί. Λυπάμαι. Συγγνώμη, αυτό που λέει ο Χρήστος λέει ότι άμα ο σκύλος ξεπετάξει το πουλί πρέπει να το στηρίξει, να το πιάσει, να το πάρει δίπλα στο πουλί. Ακριβώς. Αυτό εντάξει είναι. Παιδιά, όσο το δυνατόν, δεν λέω, δεν είστε επαγγελματίες, πείτε να έρθει ο σκύλος εδώ, αλλά όχι όμως και πείτε να γυρίσει ο σκύλος, πείτε να γυρίσει, να γυρίσει. Η ανοχή θα υπάρχει, αλλά η ανοχή έχει και ένα σημείο. Εντάξει παιδιά. Να πω κάτι κι εγώ Χρήστο. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω κάτι παιδιά, επειδή τρέχω και στα αγγλικά, τρέχω και στα κούτσκα, ειλικρινά. Κι άλλες φορές κατέβηκα στον τέρμι των Επανιέλ. Μπράβο με την παρουσία σας. Συγχαρητήρια. Πάρα πολλά. Και πιο πολύ στον Χρήστο. Μπράβο Χρήστο. Ευχαριστούμε. Γιατί έχετε κάτι, μια κοινοφιλική αυτή. Επειδή ξέρω ότι το τέρμι είναι δύσκολο, σας υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Να κάνω ό,τι μπορώ. Όσο το δυνατόν να τα κρίνω τα σκυλιά, τα κρίνω πάντοτε ό,τι βλέπω. Αλλά και ο κριτής έχει άτυχες στιγμές, αλλά θα δώσω, σας είπα, τον καλύτερό μου αυτό και να βγει ο καλύτερος. Ο κριτής φυσικά έχει δύο στοιχεία που πρέπει να έχει. Να έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα του δικαίου και να κρίνει με ρεαλισμό και όχι με το συνέστημα. Εάν κρίνει με το συνέστημα, είναι χειρότερο από το πρώτο. Αν δει κάποιον το φίλο μου, τον Θόδωρο, τον Κομινέα και τον δω, επειδή είμαστε πολιτοί, θα το κάνω το λάθος σίγουρα. Σήκωσε την τούκα και πρέπει να το βγάλεις, πρέπει να το σφυρίξεις να το βγάλεις. Εντάξει, τώρα, αν καταραγουμένος, δηλαδή τώρα το δεύτερο σκυλί ποιο είναι. Εγώ. Άρα δηλαδή κάθε φορά ναι, να βλέπει ο κόσμος τη σειρά του και να είναι σχετικά έτοιμος να μην κάνει κοιλιά το... Όχι, κατευθείαν. Ο επόμενος θα πηγαίνει με το σκυλί θα προχωράει. Θα πάμε με τα μάξια όμως... 100 μέτρα πιο κάτω. Ναι, θα πηγαίνουμε με τα μάξια αναλόγως. Θα πας εκεί στην άκρη, γιατί ο σκύλος μπορεί στο λεφτό να κάνει το σφάλμα εκεί. Να μπεις αμέσως μέσα. Και επειδή είναι ο καιρός έτσι. Δηλαδή τώρα, αν κατάλαβα καλά δηλαδή, θα κάνεις πολλές επανακλήσεις και θα τελειώσουμε αύριο δηλαδή.